έρωτας και ο χρόνος είναι δύο πολύ σχετικές έννοιες. Δύο ανεξάντλητες δυνάμεις που η μία πολεμάει την άλλη. Εμείς νομίζουμε ότι μπορούμε να τις ελέγξουμε και να τις καθορίσουμε. Λάθος. Στην ουσία το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βιώνουμε. Για κάποιους από εμάς ο έρωτας έχει διάρκεια, συνέχεια, μέλλον, ελπίδα. Και για κάποιους άλλους... Σήμερα όλα έδειχναν ότι θα ήταν μια καλή μέρα για όλους. Δεν ήταν όμως. Καλημέρα. Πού ήσουν εσύ? Καλημέρα. Δύο γκόμενες και εγώ. Τρίο. Καλή παρέα. Τι μου σκέφτεσαι αυτή? Έλατε. Από εδώ πέρα είναι. Stretch it up. One, two, three, four, five, six, seven. Μαμά. Μαμά. To the right. Pull it out. Two, three, four. And up. And to the left. Ρε, καλημερούδια. Τι κάνεις εκεί? Ασκούμε. Και γιατί ντύθηκες 1988? Τα έχεις χάσει τελείως, έτσι? Νους η γη, σαν σώμα τη γη. Μην μου μιλάτε τώρα και χάνω το ρυθμό μου. Η Τζέι Φόντα λέει θέλει χαλάρωση και συγκέντρωση. Χαλάρωση και συγκέντρωση. Και πού καταλαβαίνεις την Τζέι Φόντα, ρε μάνα, αφού εσύ δεν ξέρεις αγγλικά? Ας είμαι, δεν βλέπω. Up and down. Left and right. Left and right. Up and down. Up. Τι! Δεν τη τα είπε καλά η Τζέιν Φόντα. Λουμπάγκο! Κλείδωσε! Κόλλησε! Έλα ρε Μαργαρίτα, θα χάσεις το σχολικό, κάνε γρήγορα! Δηλαδή πιστεύεις ότι είμαι υπερβολικός? Ναι! Έχεις πάθει μόνη με αυτή την υπόθεση. Και όπως βλέπεις δεν βοηθάει. Ούτε σένα ούτε κανέναν. Αν έχω δίκιο όμως. Αφού Χριστιανέ μου δεν μπορείς να το αποδείξεις και αυτή η γυναίκα το αρνείται, τι δίκιο να έχεις. Ακόμα και τα αδέλφια σου αρνούνται να ασχοληθούν με το θέμα και εσύ εκεί. Μαργαρίτα, έρχεσαι! Εσύ με πιστεύεις? Εγώ έχω μια δουλειά, δύο παιδιά, ένα σπίτι, ένα γάμο που πάει σκατά. Θες να με απασχολεί και αυτό? Γιατί δεν κοιτάς τα προβλήματα που έχουμε ήδη εμείς στη δικιά μας οικογένεια, ε? Γιατί προφανώς τα δικά μας προβλήματα δεν λύνονται μόνο από μένα. Ρε Μαργαρίτα! Θα τα πούμε το βράδυ, έχω αργήσει. Σε μισό λεπτό περνάει το σχολικό. Τρέχα να το προλάβεις, σε παρακαλώ, έχω αργήσει. Α, μην ξεχάσεις, σήμερα έχει απογευματινά. Το ξέρω. Θα περάσεις να την πάρεις. Ευχαριστώ. Thank you.
πάλι. Δεν θα πεις το γάλα σου? Όχι. Μαλώσατε. Μαργαρίτα, πιες το γάλα σου, θα χάσεις το σχολικό. Έχεις κατάθλιψη. Πού τα άκουσες πάλι αυτό? Τα άκουσα σε μια εκπομπή. Είναι επειδή δεν έχεις με τι να ασχοληθείς. Και επειδή δεν είσαι προτεραιότητα της μαμάς. Λοιπόν, τέρμα οι εκπομπές και τέρμα η τηλεόραση γενικά. Και όχι, δεν ισχύει αυτό που λες. Εγώ πάντως σε πιστεύω. Συνήθως έχεις δίκιο. Άντε πάμε, θα χάσουμε το σχολικό. Μαργαρίτα, η τσάντα! Σιγά, σιγά. Δεν έχεις σιγά? Δεν θέλω να τελειώσεις ακόμα. Έχεις τρεπό. Έχω το μαγαζί κλειστό και θα τελειώνω με τίποτα. Αχ, ωραία, αρχίζει η μέρα σήμερα. Είναι ωραία μέρα. Στο μαζικό σου πατέρας μου. Τι έγινε, είναι! Μυρτούλα, η τηλεόραση δεν δουλεύει. Δεν το πιστεύω, Θεέ μου. Κοιμάσαι, κορίτσι μου. Ωχ, Παναγία μου. Έλα, σιγά σιγά. Έτσι θα μείνω για πάντα. Σκεφρωμένη. Ξέρω εγώ τώρα. Θα μείνω κλεισμένη εδώ, καταδικασμένη. Φέρτε μου και μια καμπάνα να τη βαρά σαν τον Κουασιμόδο. Να έχω και κάτι, να ασχολούμαι. Έλα ρε μάνα, έλα. Εδώ, πάρκαρε εδώ. Πάρκαρε. Πάρκαρε, λέει. Έτσι. Το ξέρω εγώ ότι αυτή η μέρα δεν θα είναι καλή, το ξέρω. Εντάξει, είσαι καλύτερα. Τι εντάξει, παιδάκι μου, εντάξει, να με τώρα. Τι ρωτάει. Λοιπόν, έλα, έλα, θα σε γυρίσουμε τώρα, ναι. Έλα, λοιπόν, έλα, έλα, ναι, πάρ' το. Σιγά, σιγά, σιγά. Όπα. Αν δεν γυρίσεις όμως, δεν γίνεται δουλειά. Σιγά θα γυρίσω. Σιγά. Έτσι, έτσι. Τζιν φόντα σε μάρα, ναι, ρε μάνα. Σιγά, σιγά, μ' αφήσεις. Όχι, όχι, όχι. Έλα, ένα, δύο, τρία, οπ, εκεί. Εκεί. Εντάξει, ωραία. Ακούμπα πίσω τώρα σιγά σιγά. Έτσι. Αχ, Παναγιά μου. Ο Χριστό λεμπονέγεται. Έπαθε λουμπάγκο. Ναι. Και περιμένω τον γιατρό να έρθει να τη κάνει ένεση. Έλα, ρε, την κακομοίρα. Ναι, την κακομοίρα, αλλά το μόνο που σκέφτεται είναι πότε θα σηκωθεί από το κρεβάτι για να πάει στη σχολή της. Σπουδάζει η μάνα σου. Ναι, το τελευταίο αυτό νέο δεν προλάβα να στο αναφέρω. Αλλά δεν είναι μόνο ότι σπουδάζει. Είναι ότι είμαι σίγουρος πως έχει κολλήσει με ένα τύπο εκεί στη σχολή. Πλάκα μου κάνεις. Γιατί νομίζεις όλες αυτές οι γυμναστικές και περιποίηση? Αχ, έλα ρε, το βρίσκω πάρα πολύ γλυκό. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να ερωτεύεσαι. Ναι. Ναι. Για να το λες κάτι παραπάνω θα ξέρεις. Ναι, κάτι ξέρω. Τι κάνεις τώρα, πίνεις καφέ? Ναι. Και εσύ? Ναι. Και νιώθεις όμορφα? Πολύ. Κυρίως γιατί θα σε δω. Πότε? Σήμερα. Α, σήμερα λοιπόν είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Ναι, είναι. Τώρα. Όταν λες τώρα. Εννοώ τώρα. Κάνω ένα μπάνιο και έρχομαι από τη Ρέα. Η Ρέα είναι στη δουλειά. Αυτό είναι πολύ καλό. Έχουμε κάτι ανελειμμένες υποχρεώσεις. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, στη Νέα Υόρκη. Ναι, κάτι θυμάμαι. Ποιος είναι? Έλατε, η Ρέα αποκλείεται, έχει κλειδιά. Καλά. Ακόμα δεν ήρθες και σου χτυπάνε την πόρτα. Αμπά, ζηλεύουμε. Ναι, ζηλεύουμε λίγο, αλλά είναι πολύ νωρίς για να το δείξουμε. Να σε πάρω εγώ μετά. Μήπως να μην έρθω? Όχι, όχι, να έρθεις. Δεν θα μου πεις ποιος είναι? Η μάνα μου. Έλα, τα λέμε σε λίγο. Να περάσω? Περιμένω κόσμο. Δεν θα μείνω για πολύ. Δεν είμαι γιατρός. Είσαι η Ελένη. Ακριβώς. Χαίρετε. Και έχω φέρει έμπλαστρα και θυμαντική αλυφή για τη μάνα σου. Εσύ γιατί δεν είσαι στη δουλειά σου? Πάνω είναι? Ναι, τέζα, ξαπλωμένη. Με περιμένει. Ο Άλκης ξέρει τους εδώ. Κάτι έχεις εσύ. Τι έχω? Ερωτευμένος. Φαίνεται. Χαίρετε. Όλη δικιά σου, γιατρέ. Ευχαριστώ. Να σου πω. Έχεις δύο λεπτά και να σου μιλήσω για την περιπέτειά μου τη χθεσινή? Όχι, πρέπει να φύγω, sorry. Τι γαψούρης και εσύ? Ναι. Ωραία, να ξέρω τώρα ή αργότερα. Ωραία. Πολύ κίνηση σε αυτό το σπίτι. Όλοι ερωτευμένοι, όλοι ευτυχισμένοι και εγώ δεν βρίσκω έναν άνθρωπο να το πω για την παρτούζα μου. Μαμά! Έσχος. Μαμά! Έτοιμη. Έλα πίσω σιγά σιγά. Σαν πως μπορώ και γρήγορα σιγά 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 σιγά. Πα 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 πα. Εντάξει. Ούτε γιατρό, ούτε ένιση χρειάζεται. Αύριο θα είσαι μια χαρά. Αχ,
Σε ευχαριστώ, Ελένη μου. Σε ευχαριστώ γιατί αυτά τα τέρατα με αποθαρρύνουν. Αφού τους ξέρεις περισσότερα από μένα, τι τους ακούς. Αυτούς έχω. Τι να κάνω. Πάντως σε ευχαριστώ. Θα περάσω και αύριο να σε δω και ό,τι χρειαστείς. Ξέρεις πόσες φορές το σκέφτηκα και ήμουν στο τσάκ να έρθω να σε βρω. Αλλά βλέπεις είμαι η μάνα του γιου και ο γιος έχει απαιτήσει να μην ανακατεύομαι. Κι εγώ προσπαθώ να το σεβαστώ. Μαργαρίτα, τα έχω κάνει χάλια. Όλοι μας τα κάνουμε χάλια κάποιες φορές. Εγώ να δεις πόσες. Ναι, εγώ φοβάμαι ότι το παράκανα. Όχι. Απλώς έχεις χάσει τον έλεγχο και το δικαιούσε. Το θέμα είναι να μπορείς να τα ξαναφτιάξεις τα πράγματα. Δεν ξέρω αν μπορώ. Θέλεις. Μπα να πάμε να κάτσουμε στη φίλη μου την Κατερίνα. Πού να κάτσουμε? Γεια σου, Μαργαρίτα. Γεια σου, Μαργαρίτα. Σπίτι της. Έλα ρε μπαμπά, με κάλεσε να παίξουμε. Έλα, μένει πολύ κοντά μας. Και η μαμά της είπε εντάξει. Μάρε μου. Νάτι, νάτι, έρχεται. Εύα. Άλκης. Ο Άλκης έχει κόλλημα με τα παιδιά του, έχει αιμονή. Και αυτό είναι κακό και για τα παιδιά του και για το γάμο του. Ναι, αλλά είναι εξαιρετικός πατέρας. Σε αντίθεση με μένα. Αυτό μην το ξαναπείς. Δεν υπάρχει καλή και κακή μητέρα. Δεν υπάρχει καμιά σχολή να πάμε να γίνουμε καλές μητέρες ή καλές σύζυγοι. Αν υπήρχε θα πηγαίναμε. Αν υπήρχε θα μ' είχαν αποβάλει. Ένα ρίσκο είναι όλο. Όσο μεγαλώνεις, μαθαίνεις. Ο μόνος τρόπος για να γίνεις καλύτερος είναι η αγάπη, όχι ο εγωισμός. Εμάς η σχέση μας έχει γίνει ένας πόλεμος εγωισμού. Κάθε μέρα είναι ποιος θα κερδίσει και ποιος θα υποχωρήσει περισσότερο. Τον αγαπάς. Πολύ. Ναι, αλλά πρέπει να τα δείχνουμε αυτά στους ανθρώπους. Γιατί αν δεν τα δείχνουμε, τους χάνουμε. Και ιδίως τους άντρες. Το Άλκης δεν είναι έτσι. Α, έτσι είναι και ο Άλκης. Ίδιος με όλους, πίστεψέ με. Ξέρω, τέσσερις έχω. Μαμά, εσύ έχεις τη δική σου άποψη και εγώ τη δική μου. Δεν ήρθα εδώ για να μαλώσουμε. Μα αυτό γίνεται πάντα. Να σταματήσει να γίνεται λοιπόν. Στο χέρι σου είναι. Αν ήταν στο χέρι μου, ζωή, τώρα δεν θα ήσουν εσύ εδώ και ούτε θα κάναμε αυτή την κουβέντα. Άρα ή κάνω τη ζωή μου όπως τη θες εσύ ή δεν συμφωνείς ποτέ και με τίποτα. Προσπάθησε τουλάχιστον να έρθεις στη θέση μου, θα καταλάβεις. Όχι, μαμά, δεν θέλω να έρθω στη θέση σου. Χρόνια τώρα έχω επιλέξει να μην έρχομαι στη θέση σου. Δεν μου αρέσει η θέση σου. Θα πετύχεις κάτι με το να με προσβάλλεις. Μία φορά να συμφωνήσεις με κάτι που θέλω εγώ. Μία φορά, ρε γαμώτο, να νιώσω ότι είσαι μαζί μου. Είμαι. Όχι, δεν είσαι. Είσαι πάντα μακριά. Εσύ το επέλεξες. Και σαν να σε βόλεψε αυτό. Καθόλου. Τότε γιατί δεν χαίρεσαι που είμαι εδώ? Χαίρομαι. Δεν το δείχνεις. Γιατί με έχεις αφήσει? Πόσο καιρό σκοπεύεις να μείνεις εδώ? Δεν ξέρω. Μέχρι να βρω κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Δεν έχω ψάξει ακόμα. Πάντως σπίτι έχεις. Και εδώ καλά είμαι. Με τα μαθήματά σου? Θα το πάρω το πτυχίο μου, το είπα χίλιες φορές. Η δουλειά? Θα ψάξω για δουλειά όπως όλοι οι άνθρωποι όταν τελειώνουν τις σπουδές τους. Μάλιστα. Νόμιζα πως ήσουν ευτυχισμένη στη Νέα Υόρκη. Ήμουνα. Τώρα όμως νομίζω ότι θα είμαι πιο ευτυχισμένη εδώ. Εξαιτίας αυτού του τύπου? Ναι. Είστε καιρό μαζί? Όχι.
Είναι μεγάλη ιστορία, αλλά δεν θέλω να το συζητήσω μαζί σου ακόμα. Και πιστεύεις πως αξίζει τον κόπο να αλλάξει έτσι τη ζωή σου για έναν έρωτα? Εσύ δεν έχεις ερωτευτεί ποτέ. Ελπίζω τουλάχιστον να μην κάνεις τα λάθη που έκανα εγώ. Όχι, μην ανησυχείς. Δεν πρόκειται να κάνω τα λάθη που έκανες εσύ. Τέλος πάντων, το γνώρισα την προηγούμενη φορά που ήρθα. Μετά ήρθε αυτός, μου έλειψε, του έλειψα, αυτό. Πολύ απλά. Βλέπω έχεις πάρει τις αποφάσεις σου. Ναι. Μαζί σου, λοιπόν. Αφού δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Θα βοηθούσε αν χαιρόσουν για μένα. Το μόνο που προσπαθώ να κάνω είναι να σε προστατέψω. Γιατί ρε μαμά συνεχώς να με προστατεύεις, από ποιον? Σου ζήτησα εγώ προστασία. Με χάλωσες. Μ' αρέσει αυτό. Ετοιμάζεσαι να βγεις? Ναι. Έλεγα μήπως πηγαίναμε για κανένα καφέ μαζί. Έχω κανονίσει. Με το φίλο σου? Ναι, θα έρθει από εδώ. Το ξαναπαντρεύτηκε. Αφού του πέθανε ο πατέρας μου, έχει μια σχέση εδώ και χρόνια. 22 χρόνια ήταν μαζί. Και τι γίνεται όταν εγώ αυτόν τον τύπο δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου? 22 χρόνια και εγώ το έμαθα πριν λίγο καιρό. Αυτός έχει τη ζωή του και η μάνα μου τη δική της. Και ποτέ αυτά τα δυο δεν μπλέχτηκαν. Χρόνια τώρα αυτή η ιστορία. Αυτός είναι και ο λόγος που εγώ δεν τα πήγα ποτέ καλά με τη μάνα μου. Η κόρη της είναι 22 χρονών και λέει ότι δεν γνώρισε ποτέ τον πατέρα της. Αυτή η γυναίκα ήταν με τον πατέρα μας πάνω από 22 χρόνια. Το βρίσκεται τόσο απίθανο να είναι δικό του παιδί? Εσύ τον πατέρα σου δεν το θυμάσαι καθόλου? Καθόλου. Για κάποιους από εμάς ο έρωτας έχει διάρκεια, συνέχεια, μέλλον, ελπίδα. Και για κάποιους άλλους έχει ένα βιαίο τέλος. Γεια. Είμαι έτοιμη. Πάμε. Όχι. Τι έγινε? Μου έτυχε κάτι και πρέπει να φύγω. Είναι επίγον. Κάτι κακό? Ναι. Η μητέρα μου δεν είναι πολύ καλά. Με τη μέση της? Ναι, χειροτέρεψε. Συγγνώμη. Όχι, τι λες, σιγά. Δεν θες να περάσεις για λίγο? Όχι. Θα σου στείλω μήνυμα. Εσένα η μητέρα σου? Μόλις έφυγε. Εντάξει, όλα καλά τελικά. Θα στα πω άλλη στιγμή. Ρε Πέτρος, είχες ασπρίσει σίγουρα, εντάξει. Μην δίνεις σημασία. Έχω ανησυχήσει με τη μητέρα μου που έχει γίνει όλο αυτό και... Ναι, πήγαινε. Και ό,τι χρειαστείς, πάρε με. Ναι. Γεια σου.
Έλα, τώρα παίρνω βιντεάκι. Ω, για να το βλέπω, τώρα θα είμαι μόνος του, ρε. Ωραία. Γεια, έλα. Σε παίρνω, σταμάτα. Για πες λοιπόν, Ζωή, πού είσαι, πού βρίσκεσαι. Βρίσκομαι Νέα Υόρκη. Ναι. Εδώ ζω. Ναι. Τι άλλο να σου πω, έλα, σταμάτα, φτάνει, μην τραβάσαι άλλο, δεν μπορώ. Είμαστε στη Νέα Υόρκη με τη Ζωή, στην Times Square, αυτή τη στιγμή και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι. Και κάνουμε πάρα πολύ τουριστικά πράγματα που εσκρά, είναι και στήλα αυτό. Εσκρά, φυσικά. Αλλά την πρώτη φορά ένα βράδυ αποφάσισαμε να το ρίξουμε έξω. Είμαι πτώμα. Είμαι πτώμα. Δεν είναι πρόγραμμα αυτό, δεν είναι ζωή αυτή. Α, η Ζωή. Τι κάνεις εσύ εδώ? Εδώ δεν μένω. Ναι, νόμιζα ότι ήσουν με τον Πέτρο. Όχι, περιμένω τη φίλη μου που δουλεύει να επιστρέψει και να περάσουμε χρόνο μαζί. Η φίλη σου επέστρεψε, είναι πτώμα και δεν σε πιστεύει. Τι έγινε? Φτύσιμο? Όχι καθόλου. Του έτυχε κάτι και έπρεπε να φύγει. Κάτι τι? Δεν κατάλαβα. Η μάνα του έχει τη μέση της και έπρεπε να φύγει. Το πιστεύουμε. Γιατί να μην το πιστέψουμε? Δεν ξέρω. Αυτή η μάνα του όλο κάτι έχει. Someone standing on the road the night before. I swear that I had met her 27 years ago. Standing on the same spot with the doll she used to play. I wanna be like you one day to the Άρη doll μου. She used to play. Έχεις πολύ ωραία φωνή και είσαι μεγάλο ταλέντο και εγώ είμαι πολύ περήφανη για σένα. Αλλά αγοράκι μου, σήκω φύγε, γιατί μου έχεις σπάσει τα νεύρα αυτή η κιθάρα, δεν μπορώ. Πλάκα μου κάνεις. Εγώ φταίω που κάθομαι και σου κάνω παρέα. Όχι αγόρι μου, αλλά δεν έχεις δουλειά. Τα χορεπώ. Φίλους. Βαριέμαι. Κάνα κορίτσι κάτι. Δεν μου μιλάει. Τα αδέρφια σου. Όλοι αυτοί έχουν γυναίκες. Α, γι' αυτό εξαφανίστηκε και ο Πέτρος. Ειδικά αυτός, που είναι και στο ξεκίνημα τώρα. Τι είχαμε εξελίξεις. Ενημέρωσέ με, δεν λέγε. Συγγνώμη, σε ενδιαφέρει πιο πολύ το κοτσομπολιό από το να ακούσεις καλή μουσική? Ναι, λέγε. Πώς να μου δίνεις? Τίποτα δεν σου δίνω, Άρη, λέγε. Α, λείπαμε. Χάσατε. Άρη. Άρη. Άρη, βρε, Άρη. Αχ, κολόπεδα. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Άστατος θα διατηρηθεί και αύριο ο καιρός, κυρίως τα ηπειρωτικά με βροχές ή καταιγίδες στις απογευματινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν. Από την Παρασκευή, ωστόσο, θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση και παράλλαξη. Κύριε Μινά, μπορείτε να το χαμηλώσετε λίγο? Αγγίζοντας τοπικά το Σαββατοκύριακο τους 26 με 27 βαθμούς. Πιο αναλυτικά. Κύριε Μινά. Στην Ελλάδα προβλέπεται αρχικά ηλιοφάνεια, αλλά βαθμία θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά, αλλά από το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνοβόρει, βόρειο, δυτική 3 έως. Ωχ, η μαμά. Τι κάνεις εσύ εδώ? Μαμά, τι έπαθες? Καλά, πώς κάνετε έτσι? Μαγείρεψα. Έφυγα λίγο πιο νωρίς από το γραφείο, αυτό είναι όλο. Δεν το έχεις ξανακάνει. Γρήγορα, πλύνε χέρια. Έχουμε σνίτσελ. Σνίτσελ. Και εσύ πήγαινε χέρια.
Δηλαδή από όλους τους άντρες του κόσμου, εμείς έπρεπε να πέσουμε πάνω στους πιο ηλίθιους. Κοιτάξτε, εγώ ξεμπέρδεψα. Εσύ? Δεν ξεμπέρδεψες. Γιατί αν τον έβλεπες τώρα μπροστά σου, θα σου λέγα εγώ. Ποτέ. Τέλος εγώ με αυτό το παρανοϊκό. Και να τελειώνεις κι εσύ για να προχωρήσουμε. Ρε σειρά, κόφτω. Εγώ τώρα ξεκινάω και σταμάτα να μου τον κατεμοιάζεις. Τόσο πολύ πια. Τόσο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά νιώθω πάρα πολύ ωραία όταν είμαι μαζί του. Δεν είσαι όμως. Μαζί μου είσαι. Και γιατί να αγχωθώ. Εμένα μου αρέσει που το πάμε έτσι αργά. Είναι πιο ρομαντικό. Δηλαδή, το ότι εξαφανίστηκε. Ξαφνικά. Και δεν σου έχει στείλει ούτε ένα μήνυμα, δεν σε ανησυχεί. Πολύ. Αλλά προσπαθώ να είμαι θετική. Και δεν βοηθά. Τώρα θα ήθελες να γυρίσουμε σπίτι και να τον δούμε στα σκαλιά να περιμένει. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Ή να τον δούμε να μπαίνει μέσα στο μπαρ, να έρθει εδώ πέρα, να σε πάρει αγκαλιά και να αρχίσει να σε φυλάει. Θες να με βασανίζεις? Λίγο ναι. Ζηλεύεις που είμαι καλά? Ναι. Γιατί δεν παίρνει κι αυτός ρεγαμότο? Δεν ξέρω που είσαι και τι έγινε, όμως σε παρακαλώ κάνε μου ένα τηλεφώνημα, γιατί έχω ανησυχήσει. Ή τουλάχιστον στείλε μου ένα μήνυμα, να βεβαιωθώ ότι είσαι καλά. Γεια. Ή τουλάχιστον στείλε μου ένα μήνυμα, να βεβαιωθώ ότι είσαι καλά. Γεια. Για κάποιους από εμάς ο έρωτας έχει διάρκεια, συνέχεια, μέλλον, ελπίδα. Και για κάποιους άλλους έχει ένα βιαίο τέλος. Ποτέ δεν ξέρεις αν ο χρόνος είναι με το μέρος σου. Σήμερα όλα έδειχναν ότι θα ήταν μια καλή μέρα για όλους. Δεν ήταν όμως. Χαίρετε. Τι κάνεις εσύ εδώ? Κάθομαι. Γιατί στο πάτωμα? Γιατί έτσι θέλω. Πειράζει? Δεν έχει ουίσκι. Τελείωσε. Η μάνα μας έχει πάθει λουμπάγκο. Το ξέρω, το έμαθα. Τι έχεις? Δεν είναι κάποιες μέρες που ξεκινάνε και νομίζεις ότι όλα θα σου πάνε καλά και τελικά συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο? Κεράτωσα την Ελένη. Τα συνέβαινε. Μ' άρεσε. Δεν νιώθω τύψεις. Γιατί να νιώθεις τύψεις? Εσύ. Στήρος. Άνεργος. Με κανένα ενδιαφέρον και μένουν για οτιδήποτε. Παρά μόνο για μια κοπέλα με την οποία το τελείωσα σήμερα. Να της το πω? Πώς είναι να έχεις δικά σου παιδιά? Δύσκολο. Σε κρατάει πίσω. Δεν μπορώ να της το πω. Είναι τόσο δύσκολο αυτό που περνάς. Ναι. Θυμάσαι αυτό που μας είπες για την κόρη αυτής της γυναίκας? Ναι. Τι? Θέλω μια χάρη. Να μην το ψάξεις παραπάνω. Τουλάχιστον για λίγο καιρό. Κάντο για μένα. Σε παρακαλώ. Οκ. Okay. Θες να συνεχίσουμε να μιλάμε έτσι ή να σκάσουμε? Να σκάσουμε. Μπορείς να κλάψεις αν θες. Δεν θα σε ρωτήσω τίποτα. Δεν με νοιάζει και πολύ στη φάση που είμαι. Ευχαριστώ.
If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say με τίποτα. Ακούς? Καλύτερα που δεν με ακούς. Ναι. Μην το κλείσεις. Σε πήρα από απόκρυψη για να το απαντήσεις. Τι θες? Βγες λίγο στο παράθυρο σου. Άρη, λέγε τι θες, γιατί δεν έχω όρεξη και αύριο έχω ξύπνημα. Έλεγα μήπως ήθελες να σου παίξω τη σκηνή του μπαλκονιού από το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Έχεις πολύ θράσος. Έχω. Και ο Ρωμαίος δεν είχες δει ποτέ παρτούζα από την Ιουλιέτα. Άλλες εποχές τότε. Ναι, εγώ προτιμώ εκείνες τις εποχές. Άντε, γεια. Όπα, μισό. Αγοράκι μου, τι θες, έχουμε τελειώσει. Εγώ απλά ήρθα να σου ζητήσω συγγνώμη και να σε δω. Δεν θέλω ούτε να ανέβω, ούτε σεξ, ούτε τίποτα. Ωραία. Με είδες. Καληνύχτα. Είσαι καλά? Θα μπορούσα να είμαι και καλύτερα. Δηλαδή δεν χάρηκες ούτε λίγο που είμαι κάτω από το παράθυρο σου? Τι έγινε με εκείνη την εμπειρία που ήθελες να ζήσεις, τάξη? Παρτούζα. Ναι, αυτόν. Έγινε. Εντάξει, μεταξύ μας δεν άξιζε και τόσο. Δηλαδή, καλά ήταν στην αρχή, αλλά... Μετά από λίγο σκεφτόμουν εσένα. Μεταξύ μας σκέφτω. Με κολακεύεις. Την αλήθεια σου λέω, δεν θα κατέβεις? Όχι. Ούτε για μισό λεπτό? Είστε και οι τέσσερις τόσο κολόπεδα. Όχι, μόνο εγώ είμαι τόσο. Και ο αδερφός, τα ίδια σκατά είναι. Ποιος ο Πέτρος? Και να του μεταφέρεις ότι είναι πολύ γελίος που συμπεριφέρθηκε έτσι. Πώς? Ρώτα τον. Και μακριά από τη ζωή. Αξίζει πολύ περισσότερα από τον αδερφούλη σου. Δεν είναι μαζί? Όχι, την έφτισε. Αποκλείεται. Μάλλον είναι κληρονομική γαϊδουριά σας. Και εμείς δεν θέλουμε πολλά πολλά μαζί σας. Γουστάρουμε κανονικούς άντρες. Καληνύχτα, Ρωμαίο. Όμα τη μαύρη ψυχή μου. Με απεκάλεσε τι ούτω, και εμένα και το αίμα μου. Αδερφέ! Έλα. Πού πας? Έχω δουλειά. Λέγε τι θέλεις, γιατί πρέπει να φύγω. Έχει γίνει κάτι? Όχι, δεν έχει γίνει τίποτα. Λοιπόν, κάτω από με το απόγευμα. Ωραία. Γιατί μίλησα με τη Ρέα? Και τι σου είπε? Είπε ότι η ζωή δεν είναι καθόλου καλά επειδή έφαγε φτύσιμο από σένα. Θα προτιμούσα και εσύ και η Ρέα να κοιτάτε τη δουλειά σας και να μην ασχολείστε με το τι κάνω εγώ και η ζωή. Εσύ μένα δεν θα πεις τι έγινε. Ξενέρωσα. Εσύ. Ξενέρωσες με τη ζωή. Εσύ που πήγες στην Αμερική για τη ζωή. Εσύ που πέταγες στα σύννεφα για τη ζωή. Ξενέρωσες με τη ζωή. Σε ποια τα πουλάς αυτά, ρε? Στη ζωούλα αυτά. Δεν θέλω να μου ξαναμιλήσεις για τη ζωή. Ούτε να ανακατεύεις ούτε να κάνεις χαβαλέ. Ξενέρωσα, τελείωσε και προχωράω, καταλαβες? Και μην μου ξαναναφέρεις τη ζωή. Ποτέ. Εσύ με αυτή τη γυναίκα έχεις επαφές? Είχα. Τόσα χρόνια έκανες πλάτη στον αδερφό σου. Θέλεις να μου πεις ότι δεν ξέρεις αν η κόρη της είναι παιδί του? Ο πατέρας σου ποτέ δεν μου είπε κάτι τέτοιο. Α, δηλαδή ο Άλκης είναι παρανοϊκός. Από το μυαλό του τα έχει βγάλει όλα. Καχύποπτος. Όμως δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει πάλι εγώ να βρεθώ στη μέση. Εμένα, αν ένας από τους αδερφούς μου είχε 22 χρόνια μια παράλληλη σχέση, θα ήξερα τα πάντα για αυτήν. Μπορεί και εγώ να το έκανα πλάτες, όμως την αλήθεια θα την ήξερα. Ναι, ξεχνάς όμως ένα πράγμα. Εγώ με τον πατέρα σου δεν είχα την ίδια σχέση που έχεις εσύ με τους αδερφούς σου. Λες ψέματα. Πέτρο, σε παρακαλώ να μου κάνεις τη χάρη. Μπαίνεις εδώ και αρχίζεις τις ερωτήσεις και περιμένεις από μένα τι ακριβώς. Το ήξερα ότι είχε κόρη
και δεν την αναγνώρισε μόνο και μόνο για να μην το μάθει μαμά. Ε? Και τότε γιατί δεν της άφησε τίποτα? Της άφησε. Εσένα. Της χώνεις φράγκα. Έτσι δεν είναι? Για ποιον είναι αυτά τα φράγκα? Να πας να τη ρωτήσεις. Αυτό θα κάνω. Και αν όσα υποπτεύεται το Άλκης είναι σωστά, τότε δεν θέλω να σε ξαναδώ μπροστά μου. Κάνεις λάθος. Το ελπίζω. Αλλιώς είσαι άξιος της μοίρας σου. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνω, γαμώτο μου? Να μου πεις την αλήθεια. Δεν την ξέρω, στορκίζομαι. Δεν ξέρω. Ρε, σας λέω, δεν είναι καλά. Κάτι έχει γίνει και το έχει γυρίσει το μάτι. Πώς έχει γίνει κάτι με αυτή την κοπέλα? Χωρίσανε. Χωρίσανε? Γιατί δεν το λες τόση ώρα, ρε. Είναι λογικό να μην είναι καλά. Ναι, αλλά να μην πιάσει εμένα από το γιακά. Ο Πέτρος ποτέ δεν ήταν έτσι. Μήπως είσαι λίγο υπερβολικός? Μια φάση περνάει, μη δίνει σημασία. Έχει ξαναπεράσει φάση. Και ποτέ δεν ήταν τόσο επιθετικός. Ειδικά με μένα. Να του μιλήσω εγώ. Όχι, όχι. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τον αφήσουμε λίγο. Και αν συνεχίσει να είναι έτσι, τότε του μιλάμε. Χωρίσανε? Δηλαδή είμαι ο μόνος από τους τέσσερις που είμαι καλά με γυναίκα? Όχι, γιατί αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, είμαι πολύ περήφανος για τον εαυτό μου. Δεν μου έχει ξανασυμβεί. Άσε ρε μάγκα. Χθες δεν μου έλεγες ότι δεν αντέχεις άλλο τον πατέρα της? Εντάξει, μικρά πρακτικά προβλήματα που λύνονται. Ουσιαστικά όμως είμαι καλά. Με γυναίκα. Εγώ. Έχω σχέση. Πώς έγινε αυτό, ρε? Μήπως θέλετε καμιά συμβουλή? Χαίρετε. Καλώστε. Είμαι πτώμα. Τι κάνεις στα σκοτάδια εσύ? Ρεά. Τι έγινε, παιδί μου? Καμία απάντηση? Έχει εξαφανιστεί δύο μέρες τώρα. Το κινητό είναι κλειστό, mail στέλνω, δεν απαντάει, γραπτά μηνύματα δεν παραδίδονται. Τι θα κάνω? Τι μπορείς να κάνεις? Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Και νιώθω πολύ περίεργα. Ήρεμα, θα το συζητήσουμε. Ούτε είπα, ούτε έκανα κάτι που να τον ενόχλησε. Γιατί συμπεριφέρεται έτσι? Δηλαδή, αν δεν θέλει να με ξαναδεί, ας μου το πει. Ας μου πάρει ένα τηλέφωνο, κάτι. Μπορεί να ντρέπεται. Γιατί να ντρέπεται? Εκείνος έκανε σαν τρελός, εγώ δεν τον πίεσα. Άμα φοβάται. Να φοβάται εμένα. Όχι, κάτι άλλο είναι. Και με τρελαίνει γιατί δεν το αξίζω τέτοιο φτύσιμο. Δεν γίνεται, ρε γαμώτο, να έχω πέσει τόσο έξω. Αποκλείεται να είμαι τόσο ηλίθια. Ούτε ο πρώτος είναι, ούτε ο τελευταίος που ξενερώνει και εξαφανίζεται έτσι. Ωραία. Ας μου πει τι έκανα και τον ξενέρωσα. Ρε Ζωίτσα, μην ψάχνεις να βρεις που μπορεί να έχεις κάνει εσύ λάθος. Το προτιμώ. Από το να πιστέψω ότι με κορόιδεψε. Πώς αλλά την κόμενη σου αντιπαθώ κάνω τώρα, σε κάτι σχέση που είχαμε. Γιατί δεν πας να τον βρεις? Ρώτα τον στα ίσα. Τουλάχιστον δεν θα μείνεις με την απορία. Τι με κοιτάς? Αυτό δεν θες να κάνεις κατά βάθος. Κάνε τον, ως φύγει. Δηλαδή θες να μου πεις ότι δεν πιστεύεις στους εξωγήινους? Πάρα πολύ ωραία. Εξήγησε μου το τις καμήλες. Ε? Βυζιά στην πλάτη. Δύο μεγάλα τεράστια άρρωγα βυζιά στην πλάτη. Μόνο εξωγήινος θα μπορούσε να το σκέφτεται αυτό. Α, καλώς το μεταλλαγμένο. Αν σου ζητήσω συγγνώμη, θα το ξεχάσουμε? Κάτι μπορεί να γίνει. Ωραία, συγγνώμη. Ήμουν απαράδεκτος. Και από πότε όταν εσύ δεν είσαι εντάξει πιάνεις τον κόσμο από το γιακά? Έλα ρε, μην με κάνεις νιώθω χειρότερα τώρα. Είπα συγγνώμη, τι άλλο να κάνω? Θα με βοηθήσεις να λιώσουμε? Γι' αυτό ήρθες? Ναι. Και να σου ζητήσω συγγνώμη. Και όλα αυτά που μου είπες τα εννοούσες? Ναι. Δηλαδή δεν θες να την ξανασυναντήσεις, δεν θες να την ξαναναφέρω? Ποτέ. Ναι. Τότε είσαι σε πολύ δύσκολη θέση. Είμαι. Όχι, κυριολεκτικά είσαι. Πίσω σου. Πρέπει να βγω. Ψήχνει μία. Μόλις τελειώσω, θα λιώσω. Γιατί ήρθες? Για τον αδερφό σου. Θα το ρωτήσω που μπορώ να σε βρω. Με βρήκες. Δεν είσαι εντάξει. Το ξέρω. Θες να μου εξηγήσεις και εμένα? Ξέρω ότι είναι πολύ γελίο αυτό, αλλά θέλω να μάθω τι έκανα. Εσύ τίποτα. Τότε, γιατί τέτοιο φτύσιμο?
Και δεν θα φύγω αν δεν πάρω μια απάντηση. Είμαι πολύ εγωίστρια. Ξενέρωσα. Συμβαίνει αυτό. Όλοι το έχουμε πάθει κάποια στιγμή. Αλλά κάτι γίνεται για να ξενερώσουμε. Όλα αυτά που μου είπες. Τι είπα? Ό,τι νιώθεις. Θα καταλάβει ότι νιώθαμε το ίδιο. Προφανώς κατάλαβες λάθος. Κοιτάξτε, δεν φταίσαι εσύ. Εγώ φταίω που σ' άφησα να το καταλάβεις έτσι, αλλά έγινε παρεξήγηση. Εσύ ήσουν μακριά και δεν περίμενα ποτέ ότι θα με έπαιρνες σοβαρά. Μακάρι να νιώθαμε το ίδιο, όμως δεν είσαι το στυλ γυναίκα στο οποίο θα με κάνει να κολλήσω ποτέ. Για σχέση. Sorry. Εντάξει, είναι ακόμα αρχή, οπότε μπορούμε και οι δύο να προχωρήσουμε και... Σωστά. Ναι. Εντάξει, τουλάχιστον το ξεκαθαρίσαμε. Ναι. Γεια. Α, κάτι ακόμα. Αφού έχω το ελάττωμα να εκφράζω αυτό που νιώθω, μπορώ να το κάνω και τώρα. Τελευταία φορά. Ζωή, ό,τι είχε να πείτε. Δεν έχω κάτι να πω. Coming home.